Αν υπάρχει μία ερώτηση που πρωταγωνιστεί τελευταία στους Unboxholics, είναι: Σάκη, κάτι φοράς διαφορετικό στο χέρι σου. Άλλαξες μήπως ρολόι? Τι είναι, ποιο είναι, γιατί είναι? Ναι, παιδιά, άλλαξα ρολόι. Ο Γερμανός μου εξασφάλισε από πολύ νωρίς, πριν καν ακόμη κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά, το Samsung Galaxy Watch. Το ολοκένουργιο smartwatch, το ολοκένουργιο wearable της Samsung, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχω πολύ ωραία πράγματα να σας πω γι' αυτό, αλλά εσείς, για να το πω από τώρα να τελειώνουμε, μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο, γιατί έχει έκπληξη. Καταρχάς θα ξεκινήσω από τα βασικά, το design του. Πρόκειται για ένα ρολόι που, μαντέψτε, μοιάζει με ρολόι. Έχουμε κυκλικό design, ένα μεταλλικό σώμα πανέμορφο, το οποίο δίνει ένα αλφα κύρος. Έχει βάρος, δεν είναι από τα πολύ πολύ ελαφριά ρολόγια. Το μέγεθός του, το συγκεκριμένο που έχω, είναι 46 χιλιοστών η διάμετρός του. Υπάρχει και σε 43 χιλιοστά για αυτούς που δεν θέλουν κάτι τόσο μεγάλο. Για να είμαι ειλικρινής, για τα δικά μου γούστα είναι λίγο μικρό. Έχω συνηθίσει να φοράω κάτι πολύ πιο ογκώδες στο χέρι μου. Αλλά για κάποιους ίσως είναι και μεγάλο, γι' αυτό και δίνει την επιλογή των 43 χιλιοστών στην διάμετρο. Ένα πράγμα που μου αρέσει στο συγκεκριμένο είναι ότι έχει λουράκι σιλικόνης. Ένα πολύ ωραίο, λιτό, χωρίς πολλές καμπύλες. Λουράκι σιλικόνης, έχει και ανταλλακτικά μέσα η συσκευασία, αν θέλετε να το αλλάξετε, και υπάρχουν και ανταλλακτικά με διάφορα χρώματα στο εμπόριο για να τα αγοράσετε ξεχωριστά. Γενικά, αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ, παιδιά, στο Galaxy Watch είναι ότι μοιάζει με κανονικό ρολόι. Σε αντίθεση με τα περισσότερα wearables και smartwatches της αγοράς, αυτό όντως μοιάζει με κανονικό ρολόι στο χέρι σου. Σε αυτό βοηθάει πάρα πολύ όμως και η λειτουργία των Watch Faces. Τι είναι τα Watch Faces, Σάκη? Θα σας πω εγώ τι είναι τα Watch Faces. Υπάρχει ένα κατάστημα μέσα στο application της Samsung που μπορείς και αγοράζεις την εμφάνιση του ρολογιού σου. Υπάρχουν 1.000.000 διαφορετικές εμφανίσεις που μπορείς να κατεβάσεις είτε δωρεάν είτε να αγοράσεις, είτε με αναλογικούς δείκτες, να φαίνεται δηλαδή κανονικά δείκτης αναλογικός, ή ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Μέχρι και skins από παιχνίδια, ταινίες και τέτοια πράγματα έχει. Πολύ ωραίο αυτό. Οι τιμές λίγο σε κάποια σημεία είναι λίγο τσουχτερές. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά δωρεάν Watch Faces να κατεβάσετε. Είναι κάτι που δεν το βαριέσαι, γι' αυτό και μου αρέσει πάρα πολύ ότι αν βαρέθηκα ένα Watch Face, πηγαίνω στο αναλογικό του. Ή δεν μου αρέσουν τα αναλογικά, έχω το digital όπως πρέπει. Πολύ ωραία λειτουργία αυτή και μου αρέσει. Ένα θεματάκι που έχω με το συγκεκριμένο, όχι πρόβλημα, απλά εντάξει, θα ήθελα λίγο περισσότερη αμεσότητα όταν σηκώνεις τον καρπό να εμφανίσει την ώρα. Ευτυχώς το πρόβλημα λύνεται βάζοντας Always On λειτουργία, που μπορεί συνεχόμενα να φαίνεται σταθερά για όλη την ημέρα η ώρα πάνω στην οθόνη. Αυτό τρώει λίγη παραπάνω μπαταρία, αλλά παιδιά, από θέμα μπαταρίας το smartwatch είναι εξαιρετικό. Καταρχάς, το Galaxy Watch φορτίζει πάνω σε μια ειδική μικρή λιτή βάση, ασύρματα, δεν κουμπώνεις καλώδια και ιστορίες. Από το 1 έως το 100% χρειάζεται περίπου 2 με 2,5 ώρες για να γεμίσει πλήρως η μπαταρία του και διαρκεί από 3 τουλάχιστον έως 4 ή ακόμη και 5 ημέρες, ανάλογα με το αν έχετε Always On λειτουργία, πόσα notifications έχετε να βαράνε, τι φωτεινότητα έχετε πάνω στην οθόνη κτλ. Οπότε μια φορά περίπου την εβδομάδα φόρτιση είναι ένα πάρα πολύ καλό γεγονός. Πάμε τώρα λίγο να μιλήσουμε για την οθόνη. Πρόκειται για μια Super AMOLED με εκπληκτικά χρώματα, αναμενόμενα, γιατί είναι Super AMOLED. Έχει φανταστικά μαύρα, κάτι που βοηθάει πολύ την μπαταρία, γιατί αυτά που δεν πρέπει να φωτίζονται δεν φωτίζονται στις Super AMOLED. Τα χρώματα είναι εκπληκτικά, η ευκρίνεια είναι εκπληκτική. Γενικά δεν διαφέρει σε τίποτα από μια καλή οθόνη ενός Note 9, ας πούμε, γιατί και εκεί μιλάμε για Super AMOLED οθόνες. Και για να τελειώνουμε με τα του hardware, υπάρχει ένας Exynos διπύρινος επεξεργαστής, χρονισμένος στο 1,15 GHz κάπου εκεί. Υπάρχουν 768 MB RAM για το συγκεκριμένο μοντέλο. Το συγκεκριμένο μοντέλο δεν είναι το μοντέλο που μπορείς να βάλεις κάρτα, το LTE μοντέλο δηλαδή, που μπορείς να βάλεις SIM κάρτα, και λειτουργεί ως Bluetooth συσκευή στο τηλέφωνο σου, μόνο έτσι. Υπάρχει έκδοση LTE, είναι όμως για άλλες περιπτώσεις. Και να μην ξεχάσω ότι υπάρχουν και 4 GB αποθηκευτικού χώρου για να αποθηκεύετε και φωτογραφίες, θα τα πούμε και αργότερα αυτά, αλλά και applications που υπάρχουν άπειρα. Τώρα, όσον αφορά τους αισθητήρες, υπάρχει επιταχυσιόμετρο, βαρόμετρο, γυροσκόπιο, εννοείται. Υπάρχει φυσικά καρδιακός παλμογράφος, GPS, και γενικά είναι εξοπλισμένο με ό,τι χρειάζεται ένα wearable του 2018.
Όπως συνέβη και με τα προηγούμενα smartwatch της Samsung, έτσι και εδώ δεν έχουμε Android λειτουργικό, έχουμε Tizen λειτουργικό, που λειτουργεί τέλεια φυσικά με Samsung συσκευές. Εγώ έχω το Note 9 και η συνεργασία μεταξύ των δύο συσκευών είναι τέλεια. Ωστόσο, μην αγχώνεστε, αν έχετε κάποιο άλλο Android ή ακόμη και iOS, το Galaxy Watch λειτουργεί. Θα σας έχω κάτω στην περιγραφή ένα link το οποίο λέει τις συμβατές συσκευές, οπότε πριν αποφασίσετε να επενδύσετε τα χρήματά σας σε ένα Galaxy Watch, ρίξτε μια ματιά να είστε σίγουροι ότι το τηλέφωνό σας υποστηρίζεται. Και ωραία, τα είπες Άκη, είπες για το software, για το hardware, για το design. Ωραία, τι μπορείς να κάνεις βρε αδερφούλη με αυτό εδώ το smartwatch στα χέρια σου, πέρα από το να βλέπεις την ώρα? Θα σας πω αμέσως. Μπορείς καταρχάς να πάρεις τηλεφωνήματα, να δεχτείς τηλεφωνήματα. Έχει δικό του ηχιάκι, χτυπάει στο τηλέφωνο όπου και αν είναι, η απόσταση Bluetooth, κάνεις slide με το δάχτυλό σου και μπορείς και μιλάς hands-free από το ρολόι σου. Πολύ χρήσιμο για οδήγηση, το δοκίμασα, πιστέψτε με, είναι πολύ ωραία περίπτωση. Μπορείς να δεχτείς όλων των ειδών τα notifications, από emails, από social media εφαρμογές, Facebook, Instagram κτλ. Εγώ φυσικά τα έχω κλείσει. Και προτείνω και οι περισσότεροι να τα κάνετε, όχι τίποτα άλλο, για να μην τρώει και πάρα πολύ μπαταρία. Κρατάω τα βασικά. SMS, emails, και είμαστε... Δεν σου είπα τίποτα. Bixby. Και ήταν αυτό ακριβώς που θα έλεγα αμέσως μετά. Υποστηρίζεται η Bixby, η οποία ελπίζω να μην με ξανακούσει, την οποία της μιλάς, είναι ο δικός σου assistant, της Samsung ο assistant, ή assistant να το λέμε καλύτερα, και μπορείς να δίνεις εντολές στο τηλέφωνο, στο smartwatch. Κάνε εκείνο, άλλαξε το άλλο. Μου άρεσε πάρα πολύ και μου φάνηκε τρομερά χρήσιμο το ότι μπορείς και οργανώνεις πράγματα με αυτό το smartwatch. Σου έχει calendar, σου έχει ποια είναι τα πράγματα που πρέπει να κάνεις για την ημέρα σου. Τη νύχτα όταν πας να πέσεις για ύπνο, σου λέει θες να δούμε λίγο το αυριανό σου πρόγραμμα για να μην αγχώνεσαι το πρωί. Γενικά σε βάζει σε ένα πρόγραμμα κανονικά, από βραδείς. Επίσης, μου αρέσει πάρα πολύ η όλη λειτουργία που έχει να κάνει με την καλυτέρευση, να το πω έτσι, με τη βελτίωση της ζωής σου και της υγείας σου. Ελέγχει τους καρδιακούς παλμούς σου. Αν είναι πολύ ψηλά, σου βγάζει μήνυμα, σου λέει χαλάρωση. Ελέγχει το στρες σου, σου λέει μήπως να ηρεμήσεις. Σου δίνει και ασκήσεις για να ηρεμήσεις και να ρίξεις το στρες, τα επίπεδα του στρες σου. Μετράει φυσικά τα βήματα, τις θερμίδες πουκές. Ό,τι έχει να κάνει με fitness, και σε αυτό το κομμάτι η Samsung είναι πολύ εξελιγμένη, έχει 30-40 διαφορετικές δραστηριότητες fitness μέσα, από ποδήλατο, σκι και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, μπορείς να τα έχεις οργανωμένα και όμορφα. Παρακολουθεί σε περίπτωση που κάθεσαι για πολλές ώρες, σου πετάει μήνυμα. Σήκω, τεμπελχανά, σήκω, κάνε καμιά άσκηση και σου δείχνει κιόλας, π.χ. να γυρίσεις έτσι τον κορμό σου για να κουνηθείς, όχι τίποτα άλλο. Για σένα το κάνει. Εσένα θέλει να κάνει καλύτερο άνθρωπο. Και πέρα από την πλάκα, έχει πραγματικά πάρα πολλά applications που μπορείς να εγκαταστήσεις μέσα στο smartwatch. Ακόμα και βίντεο στο YouTube μπορείς να δεις. Spotify. Το πρόγραμμα που έχουμε εδώ με τις λάμπες της Hue τα ρυθμίζω μέσα από το smartwatch. Γενικότερα αυτό που μου αρέσει είναι ότι έχει κόψει αρκετά το χρόνο από το smartphone, γιατί κάνει πολλά πράγματα εδώ στο χέρι. Όμορφα και ωραία σε μικρή οθόνη. Το touch του δεν είναι τέλειο. Έχει μία μικρή καθυστέρηση ή απόκριση, δεν είναι σαν το τηλεφώνου ακαριαίο, αλλά γενικά δεν έχω παράπονο, απλά το λέω γιατί οφείλω να το πω. Είμαι ουσιαστικά ευχαριστημένος με το smartwatch, μου καλύπτει όλες μου τις ανάγκες, με ενημερώνει για τον ύπνο μου, που είναι πολύ σημαντικό και εγώ σας το έχω πει και στο παρελθόν, επειδή δεν τα πάω πολύ καλά με τον ύπνο, θέλω να έχω μία αναλυτική εικόνα για το πόσο περίπου κοιμήθηκα για να ξέρω αν θα ζήσω, θα πεθάνω, τι θα γίνει βρε αδερφέ με τον ύπνο μου. Και γενικά μου αρέσει πολύ που συνεργαζόμαστε. Αυτό είναι κάτι το οποίο θέλω να το τονίσω. Αισθάνομαι ότι στο χέρι μου, πέρα από το smartphone, το κινητό μου, αισθάνομαι ότι στο χέρι μου έχω κάτι που μπορώ να επικοινωνήσω και με βοηθάει, με ενημερώνει. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ ιδιαίτερο. Και να σας πω και κάτι, νιώθω και λίγο ότι βρίσκομαι στο 2050. Χτυπάει τώρα π.χ. μια κλίση, πατάω ένα κουμπάκι, μιλάω. Και βλέπουν οι γιαγιάδες από δίπλα, ποιο μιλάει αυτός, τι γίνεται. Και κάθομαι έτσι και μιλάω έτσι και αισθάνομαι Power Ranger. Καταλαβαίνετε, είναι γενικά έτσι, είναι μια ωραία φάση να έχεις ένα smartwatch. Τέλος πάντων, τώρα
τι έχω για εσάς. Σε συνεργασία με τον Γερμανό, δίνουμε ένα σφραγισμένο Samsung Galaxy Watch σε έναν από εσάς. Αυτό που έχετε εσείς να κάνετε είναι να κάνετε share αυτό εδώ το βίντεο στα social media. Φυσικά να είστε subscribers στο κανάλι των Unboxholics, όλα τα βήματα θα υπάρχουν στην περιγραφή. Και share, ξαναλέω, το βίντεο στα social media με hashtag. Βρες μου ένα hashtag τώρα. Θέλω να το φορέσω. Θέλω να το φορέσω. Ο νικητής θα ανακοινωθεί σε περίπου 10 ημέρες από σήμερα. Το smartwatch που παρουσίασα σήμερα θα το βρείτε φυσικά στα καταστήματα Γερμανός σε όλη την Ελλάδα και σχετικά links θα σας έχω στην περιγραφή. Αυτά, καλή επιτυχία σε όλους. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο των Unboxholics. Γεια σας!